δόξον Κύριε των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Δικάστης ευσεβέσι κατέναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Το και παρθένε, παρορώσαν τα πλημελήματα ημών και παρέκουσα οι άματα της εμείς τη λαμβάνουση την ευλογία σου άχραντε. Μετά από 2 χρόνια αγκλισμού και πανδημίας, είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να εγγενιάζουμε ξανά τη λειτουργία της ανθοκομικής έκθεσης της Πτολεμαϊδας, που είναι η 21η διοργάνωση. Ένας θεσμός που έγινε πράξη από προηγούμενες δημοτικές αρχές και έζησε πολύ όμορφες στιγμές όλα τα προηγούμενα χρόνια, φιλοδοξούμε φέτος να επανέλθει, να ξαναβρει τη δύναμή του και τη ροή του μέσα από τον αναβαθμισμένο ρόλο που του δίνουμε και έτσι ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης για όλους τους πολίτες της Εορδαίας που θέλουν να επισκεφθούν, που θέλουν να νιώσουν διαφορετικά μέσα από τα χρώματα των λουλουδιών και της άνοιξης. Αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα στο χώρο εδώ θα βρίσκεται και η Φιλαρμονική του Δήμου για να δώσει ένα ανοιξιάτικο κονσέρτο και να ψυχαγωγήσει όλους εσάς που θα είστε εδώ. Ευελπιστούμε ότι θα μας αφήσει ο καιρός να το πράξουμε και ευελπιστούμε ότι με τη λήξη της ανθοκοσμικής μας έκθεσης θα έχουμε πετύχει αυτό που είπα νωρίτερα. Και ο κόσμος να διασκεδάσει, αλλά και οι εκθέτες να κάνουν τη δουλειά τους. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσους από τους συνεργάτες κοπίασαν ώστε να υπάρχει αυτή η έκθεση στημένη σήμερα εδώ, τους αντιδημάρχους που είχαν την εποπτεία, τους εργαζόμενους στο Δήμο Εορδαίας που καταφέρνουν κάθε μέρα μετά το πέρασμα, την καθαριότητα και με τη φύλαξη να έχουμε το χώρο κατάλληλο για να υποδεχθεί όλους εσάς, τη Δημοτική Αστυνομία που είναι επιποδός για να ρυθμίζει, τους ανθρώπους της τροχέας της Πτολεμαϊδας και όλους εσάς βεβαίως που συμμετέχετε. Κηρύσω λοιπόν την έναρξη της 21ης ανθοκομικής έκθεσης Πτολεμαϊδας. Καλωρίζει και καλή επιτυχία. Αμήν. Καλωρίζει και σήμερα είχαμε τα επίσημα εγγένεια της ανθοκομικής. Καλωσορίζουμε τους εκθέτες και την ανθοκομική έκθεση στην Πτολεμαϊδα, η οποία έχει γίνει θεσμός. Πρώτη φορά είχε γίνει το 1998 επί Πέτρου Τότη. Από τότε και μετά καταξιώθηκε και αγαπήθηκε. Την αγκάλιασε ο κόσμος και όχι μόνο της Πτολεμαϊδας, όλου του νομού, όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε κόσμο και προσέλευση από τη Φλόρινα, από το Αμίντεο, από την Κοζάνη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί φέτος, μετά από 2 χρόνια, λόγω του κορονοϊού, δεν είχε γίνει η ανθοκομική. Φέτος έγινε και μάλιστα ο καιρός από ό,τι φαίνεται καλά κρατεί. Η προσέλευση του κόσμου είναι πάρα πολύ. Εύχομαι να έχουν καλά παζάρια που λένε και οι εκθέτες και να απολαύσουν ο κόσμος όλο αυτό που το είχε ανάγκη 2 χρόνια τώρα. Ευκαιρία να πάρουμε συμβουλές, να στολίσουμε βεράντες, κήπους, αυλές. Έτσι, ευκαιρία να πάρουν τις συμβουλές για τα φυτά. Έχουν φυτά τα οποία ευδοκιμούν και εδώ στην περιοχή μας με χαμηλές θερμοκρασίες. Μπορούν να διαλέξουν μέσα από μια μεγάλη γκάμα των λουλουδιών. Έχουν και άλλα φυτά, από ό,τι είδα είχαν και λεμονιές, φράουλες, διάφορα είδη φυτών. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Μπορούμε να στολίσουμε τα μπαλκόνια μας, τους κήπους μας. Είναι μια ευκαιρία φέτος για να πάρουν και μέρος στο διαγωνισμό. Ένας διαγωνισμός που διεξάγεται και έχει ξεκινήσει από τις 28 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Ιουνίου. Το καλύτερο μπαλκόνι, ο καλύτερος κήπος, ο καλύτερος στολισμός επιχείρησης στην Πτολεμαϊδα και σε όλο το Δήμο Εορδαίας και στις κοινότητες.
δικαστήριο ζωγραφίζω και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε στην ανθρωπομική της Πολεμαΐδας φέτος. Έγινε κάλεσμα από την αντιδήμαρχο την Άννα την Καΐδου και με πολύ χαρά αποδεχτήκαμε την πρόσκληση και είπαμε να έρθουμε να ζωγραφίσουμε και εμείς όμορφα λουλούδια και να εμπνευστούμε από το περιβάλλον και τις μυρωδιές και τα χρώματα που συναντάμε στην ανθρωπομική έκθεση.